δύο φορές τα κάνω. Μάλιστα. Να δώσουμε. Είναι δύο και είναι του Αγίου Πορφυρίου σήμερα. Καλό είναι να βάλουμε, αν μπορούμε ενδιάμεσα, να μιλήσουμε και για τον Άγιο Πορφύριο, που τον πολλοί από εσάς τον ξέρατε, εσύ τον κυρίως τον ήξερες, τον νέο Άγιο μας. Νομίζω ότι μπορούμε κάπου να κάνουμε ένα δόκιμο. Έχουμε. Ένα κενό και να μιλήσουμε. Έχουμε και βιβλίο του Αγίου, μπορούμε να βιβλία έχουμε πολλά, αλλά καλό είναι να το ανοίξουμε. Πότε, την επόμενη φορά. Ό,τι θέλετε εσείς, εγώ απλώς το έκανα σαν πρόταση. Την κάνουμε δεκτή. Να την κάνω δεκτή. Και... είδα να σα πω παρεμπιπτόντω, είχα πάει σήμερα στο μίληση. Δεν μπόρεσα να μπω μέσα. Χιλιάδες αυτοκίνητα. Χιλιάδες. Τα αυτοκίνητα ήταν μέχρι στον δρόμο που πηγαίνει για την. Στρίβεις. Ναι. Οι πάροδοι που υπήρχαν επάνω, δηλαδή δεν μπόρεσε πουθενά. Εγώ πήγα και δεν επέστρεψα πίσω. Γύρισες. Γινόταν. Χαμός. Ναι, ήταν κάτι. Ακατανόητο πιστεύω δηλαδή, όταν είναι αυτά τα πράγματα εγώ. Άρα αξίζει τον κόπο να κάθεσουμε να μιλήσουμε και εμείς λίγο. Τώρα που μου το θίγεις, ας πω ένα στιγμιότυπο, μπορείτε να έχετε ακούσει, δικό μου στιγμιότυπο. Είχε πρόβλημα ο αδερφός μου, είχα πρόβλημα και εγώ. Το πρόβλημα μου νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Η γυναίκα μου είχε λίγο εσωτερικά. Εδώ και 25 χρόνια. Με προδιαγραφές χωρίς επιστροφή στο θάνατο. Της είχε φάει τα μάτια, δεν έβλεπε καθόλου. Τα νεφρά δεν είχε καθόλου. Τον ισοφάγο όλο δεν πήγαινε σταγόνα κάτω. Και χαροπάλευε. Πάλευα μόνο μια σταγόνα να βάλω στο στόμα της και μια σταγόνα εδώ για να δροσίζεται. Κάποια στιγμή της προτείνω να πάμε στον πατέρα Πορφύριο. Εγώ το μεταξύ πήγαινα στον πατέρα Πορφύριο μέρα παραμέρα. Πότε έπαιρνα ένα μπολάκι με νερό, του το πήγαινα, ευλόγησε το γέροντα. Ευλογούσε. Με έκανε δεκτό. Γιατί γνώριζε ότι το πρόβλημα ήταν αξεπέραστο. Θανατηφόρο πρόβλημα. Μέρα παράμε. Κι άλλο του πήγαινα μία πιτζάμα, μία νυχτικιά της Στέλλας, καθαρομπλημένη, την ευλογούσε. Φύγε μου. Ήρθε η ώρα που είδα ότι θα φύγει για την άλλη ζωή. Λέω πάμε. Και την πήρα, την βάζω στο αυτοκίνητο. Ανοιχτή η πόρτα εντελώς, δεν είχε εμπόδιο. Την πήγα μέσα και μέσα, γιατί άμα δεν είχες πρόβλημα μεγάλο, μπορεί να μην σ' άφηνε να μπεις και μέσα, γιατί είχε κόσμο. Μόλις την είδε, ήταν ξαπλωτός, γιατί είχε μύριες αρρώστιες. Καθιστός, είχε ένα σταλουδάκι στο χέρι ξύλινο. Τι έχεις! Έβγαινε η φωνή του από τα βάθη. Τα νεφρά μου, λέει. Και εγώ εσωτερικά που ζούσα την κατάσταση, λέω, τι νεφρά εδώ, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Τη σταυρώνει. Σταυρό, θα γίνεις καλά, της είπε. Μάνεσης, Βουδικλάρη, δύο γιατροί, τον γνωρίζει το Μάνεση. Στο Βιθλέμ ερχότανε, δεν ζει κύριε Αδάμ. Και επειδή έκανα λόγο στη Βουδικλάρη που ήταν φιλάνθρωποι όσο δεν παίρνει άλλο αυτή η γυναίκα και ο Μάνασης το ίδιο. Με στυλωθώ σε χέρια που δεν απλώνα το χέρι να σου πούνε δώσε μια δεκάρα. Δεν απλώνα το χέρι. Μια φορά έβαλα στη Βουδικλάρη στο εξωτερικό γιατρείο χρήματα, είχε 10 εκατομμύρια φορές. Άφηνε το σπίτι της που την πήγαινα εκτάκτως και ερχόταν σπίτι στον άρθρο δει. Σαν να είναι ο αδερφός της. Λοιπόν, τα βρήκε και μου λέει, με πήρε τηλέφωνο σπίτι μου και μου λέει, τι είναι αυτό που κάνατε, μου δρέτε τα χέρια. Η φιλανθρωπία δεν λέγεται, αυτή έπεσε, έφυγε πιο μπροστά τη Στέλλα. Μου είχε δώσει διαγραφές, τόσο χρόνο θα ζήσει. Λοιπόν, της λέω κάποια στιγμή, με είδε, δεν ξέρω πώς με είδε, αισιόδοξο από ό,τι μου είπε η ίδια,
ενώ εμείς βλέπουμε ότι η γυναίκα σου φεύγει. Λέω, εγώ βεβαίως στηρίζομαι στο Θεό και σε εσάς μετά. Άμα συμβεί αυτό, να γίνει καλά η γυναίκα σου, θα είναι η ιερότερη διάψευση της ζωής μου. Όντως, αφού την πήγα στον πατέρα Πορφή και λίγο πριν μια εβδομάδα την είχα πάει στην Κρεμαστινού, την μικροβιολόγο του Υπουργού. Ναι, και είχε πάρει αίμα. Το εξέτασε, μου λέει, είναι νερό κύριε Αδάμ, μην την ξαναφέρεις. Είναι για να φύγει. Αφού την πάω στο πατέρα Πορφύριο 10 η ώρα παραμονικά σήμερα, μετά από 2 μέρες την πάω και την είδε σήμερα ο πατέρα Πορφύριος, το επόμενη μέρα το πρωί, αφού ήταν τόσες μέρες για το ταξίδι, μου λέει, μόλις η Σταύρος την επόμενη μέρα, ό,τι νύχτα γαλοπάλευε και το πρωί μου λέει, πεινάω. Εγώ τη νύχτα της έβαλε τη σαγόνα εδώ. Δεν πήγαινε στο αγώνα κάτω, αφού το είχε φάει το ισοφάγο ο λύκος. Λοιπόν, μια και όποια σύνδεσαι εσύ. Μου είπε λοιπόν, μετά το σταύρωμα του πατρός Πορφυρίου που θα γίνεις καλά, πεινάω. Δεν σου κάνω, λέω. Τι θες να φας, στιφάδο μου, λέει. Λέω, να χτυπιέσαι, δεν σου κάνω. Βρε εσύ, όλη νύχτα σου βάζα τη σταγόνα εδώ και εδώ στο μέτωπο. Μόλις θα κάνεις έτσι, κλαπ, θα πνιγήσεις, λέω. Θέλω στιφάδο. Ήρθα σε δίλημα και λέω, άμα δεν τις κάνω και φύγει, θα το έχω στη συνείδησή μου όσο ζω και υπάρχω. Κάνε, μητέρα, λέω στην πεθερά, αυτό που ζητάει. 8 το παραγγείλαμε, 11 έχει γίνει, 2 πιάτα χωρίς να καταλάβει τίποτα, σαν γλάρος. Δώσε μου τη ρόμπα μου. Μόλι τη κραπ, τα μάτια ανοίξανε, έβλεπε καλύτερα από εμάς εδώ πέρα. Πήγε στη κουζίνα, έπινε, έκανε. Λέω, γιατρέ, τι σκέτσε. Άστινε, μου λέει. Και μετά από δεν ξέρω πόσο διάστημα, βλέπω ότι η γιατρίνα που μου είχε πει δεν ζει. Πώς την είδα, πήρα τις εξετάσεις από την Κρεμαστινού τις τελευταίες, τις βλέπει. Τα σέβομαι απόλυτα. Τα θεία, τα σέβομαι απόλυτα, κύριε Δάμου, λέει. Αφού είδε τα προηγούμενα για το νεκροταφείο και τούτα εδώ για ζωή. Πατήρ Πορφύριος. Οπότε αξίζει τον κόπο κάτι να πληρώσουμε και να... Βέβαια, έχει ντοκουμέντα και αδερφός μου που μου βαστάει ένα μυστικό που δεν μου το λέει. Λέει, μου είπε εμένα αρκετά που δεν θέλω να τα πω, μου λέει. Τώρα γιατί δεν να πει. Δε, θα τα μάθεις εσύ τώρα. Το στιγμιότυπο, ένα άλλο ωραίο που είμαστε μαζί με τον αδερφό μου τον Τάκη είναι τούτο. Στο οποίο σε ένα δεξιό Σταύρο θα ακούσει τώρα. Καθόμαστε και ήταν απέναντί μας. Ήθελα, λέει, να πάω στο Άγιο Όρος, πατήρ Πορφύριος. Και είχα βγάλει εδώ ένα καρκίνο, λέει. Σκέφτηκα να πάω στο Ιπποκράτιο, να μου το καυτηριάσει, να πάω στο Άγιο Όρος. Πάω, λέει, στο Ιπποκράτιο, βρίσκω τον γιατρό και του λέω, γιατρέ, καυτηριάσε το. Όπως θα ακούτε, λέει, έχω, λέει, το μηχάνημα που το βάζω για να καεί, αλλά δεν έχω αναισθητικό, του λέει. Δεν θα σου κάνω, του λέει. Γιατί αν το βάλω έτσι θα πεθάνεις. Πάρ' το και βάλω, του λέει. Επέμενα, λέει, και το βάζει στη μπρίζα, κάει και έγινε κόκκινο φωτιά και πρέπει και το βάζει στο... εδώ. Δεν κατάλαβα, λέει, τίποτα, γιατί έλεγα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο δε γιατρός είχε λογισμούς μέσα και έλεγε, τι γαϊδούρι είναι αυτός που δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτό που του βάζω. Εκεί έπρεπε να πεθάνει μέσα μαλλιά πάνω. Έλεγα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και πήγα στα Άγιο Όρος μετά. Καταλάβαινε τη σκέψη του. Καταλάβαινε τη σκέψη του γιατρού. Την έβλεπε. Την έβλεπε και την καταλάβαινε, αυτό έλειψε. Αστειεύεσαι. Πήρε και σου ξεδίπλωνε το. Αμέσως του το έδωσε να βγάζει έξω όλο. Όλο.
του αδελφού μου που του είπε στο χέρι λίγο εδώ πέρα, του λέει: σπίτι σου είναι αυτό, είναι αυτό, έχει το άλλο, έχει το άλλο. Του είπε περιστατικά ολόκληρα. Ναι, αλλά τώρα να πω κάτι πειρασμικό ίσως. Τι είναι? Πειρασμικό κάτι να πω. Ότι πήγα και είδα. Σαν πειρασμικό φέστη. Ναι, είδα αυτή την πολυτέλεια και με στεναχώρεσε που υπάρχει εκεί πέρα. Πού? Εκεί στο Πορφύριο, εκεί στο. Τα μάρμαρα, τα πολυτελέστατα και αυτά. Δεν είναι πότε δεν γιατί είναι. Πότε πήγες. Ασφάλεια, γιατί δεν είναι. Πάσα να του πω κάτι τέτοιο. Πάσα να του πω κάτι τέτοιο. Δεν έπρεπε να είναι. Δεν κάτι πιο απλό, περίμενα εδώ. Δεν νομίζω ότι. Σήμερα τα κτίρια όλα που γίνονται γίνονται με προδιαγραφέ. Αν μόνο δεν είναι φτιαχτεί το οίκο του Θεού. Κάτσε να του πω κάτι, περίμενα. Και εγώ ζητάω. Εσύ έχει σπιτάκι μικρό. Μεγάλο. Να πω ότι σκανδαλίζομαι. Δεν θα το πω γιατί δεν πρέπει. Συμφωνώ. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, δημιουργείται η ταπεινότητα περισσότερο άμα δεις κάτι το απλό, ας το πούμε. Όχι, εντάξει. Δεν ξέρω, ίσως είναι ένας μικρός, δεν ξέρω. Εξαρτάται από με τι μάτια εσωτερικά βλέπει κανείς. Αλλιώς το κατάλαβε ο Παναγιώτης, αλλιώς εσύ. Ναι, ναι. Έχουμε διαφορά στη όραση. Σου τούτε εδώ την όραση. Από εκεί πόρευονται όλα. Συμφωνώ. Λέει, τώρα θα πω, δεν το λέω για σένα, ναι. Ναι, ναι. Θα πω, το πω γενικά. Εγώ το είπα για να μου φύγει κιόλας. Να σου φύγει, γιατί του πονηρού είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Αν το σπίτι μας το καλοπίζουμε, του Θεού τα έργα, όσο μάλλον, δεν πρέπει να τα καλοπίσουμε. Γιατί που λέει, τους αγαπώντας την ευπρέπεια. Ναι, μωρέ, μου έτυχε μια φορά να είμαι στη... Στον Όση Πατάπιο δίπλα είναι ένα άλλο μοναστήρι, με το νέο είναι και αυτό. Και η οικουμένη ήταν χειρόντισσα, πολύ και δεν ξέρω αν ζει τώρα. Λοιπόν, και είχε μάστρα και έφτιαχνε το καθολικό. Ένα ωραίο ναό εξωτερικά, μέσα δεν είχα πει γιατί ήταν τελείωτος. Και του λέει μάστρα, συζητάγανε με τον μάστρα. Και λέει, άκουσε να σου πω. Είναι εκκλησία του λέει του μάστρα. Και η εκκλησία πρέπει να έχει προδιαγραφές τουλάχιστον για 500 χρόνια ζωής. Γιατί είναι οίκος Θεού. Το αντιλαμβάνεσαι. Στο Θεό τι προσφέρουμε. Ακόμα η Παλαιά Διαθήκη μου θυμίζει τώρα εσύ τούτο το πράγμα. Η Παλαιά Διαθήκη λέει το εξής. Έχεις παραγωγή στο σπίτι σου. Δηλαδή τώρα παραγωγή εννοώ εξωσφέρνεις. Θα προσφέρεις το ωραιότερο στο Θεό. Το γράφει η Μωσαϊκό Ιστόμος μέσα. Το ωραιότερο. Λοιπόν, και μάλιστα λέει, γιατί προσφέρθηκαν στο Θεό 14.000 νήπια. Και απαντάει ο Άγιος Φώτιος, ο Μεγάλος Φώτιος, ο Άγιος Φώτιος επομένως, ότι στο Θεό προσφέρουμε ό,τι εκλεκτότερο υπάρχει. Υπήρχε πιο εκλεκτό από τα νήπια, πιο άγιο πράγμα. Πήραν τη θέση του νηπίου Χριστού. Τιμήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όταν τιμάμε λοιπόν αυτό που τα έχει δώσει όλα, το ανήκει το καλύτερο. Έτσι είναι. Αλλά δεν το πάμε κάτω εμείς. Θα βάλω εγώ τώρα το λάδι, το καλό, να τον άψω το καδίλι. Το φάω, θα βάλω δεύτερο λάδι. Έτσι είναι. Και ένας φίλος μου λέει, έλα. Του λέω, δεν σε είδα καμιά φορά στην εκκλησία. Τι να έρθω να δω, που φοράνε λέει τόσα χρυσά και δεν μπορώ, δεν τους αντέχω. Προφάσισα να μαρτύρεις. Του λέω, σε παρακαλώ, άκουσε με αυτό που θα σου πω. Εσύ όταν γιορτάζεις και καλέσεις κόσμο, παρουσιάζεσαι με τα ρούχα που ποτίζεις το περιβόλι σου. Κοστούμάκι σου τι να μου λέει. Αυτοί που παρουσιάζονται μπροστά στο Θεό δεν πρέπει να είναι ευπρεπείς για να είναι... Ηγάπησα ευπρέπεια ρίκου σου και τόπος κινώματος δόξα σου. Ηγάπησα ευπρέπεια ρίκου σου και τόπον, ο ρίκος δηλαδή, σκηνώματος, σκηνώμα είναι το σπίτι του Θεού, δόξης. Με πιο μεγάλη μεγαλοπρέπεια υπήρχε από τον ναό του Σολομώντος. Ποτέ δεν είναι στην ολόκληρη. Χρυσό, όλο χρυσό και το πάτωμα λέει χρυσό ήταν. Ναι. Τι διαστάσει ο ναός του Σολομώντος. Α, ήταν πελάρι, ήταν... Εμένα μου το έχουν πει. Σου λύθηκε η... 1500 μέτρα μήκος και 800 μέτρα φάρμα. Να ρωτάς. Όχι, ο ναός Σολομώντος. Ήταν και τα άλλα μαζί. Ο καθεαυτού ναός αυτό ήταν 100 μέτρα μου φαίνεται. Τι είναι καλό για όλο που λέω. 25. Είχαμε συνήθιση με τον Πατριάρχη. Έχει προσέξει και άλλα κτίρια μέσα. Λοιπόν, προσευχή μας. Δεν σας τα βάλω. Λοιπόν,
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πάτε λοιπόν, ο ελείς ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το όνομά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον. Διεφών των Αγίων Καταδέλων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Την άλλη Δευτέρα, 6 ώρα. Και μένει και μία παραπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Όχι, μου λέγε με τα ρούχα λίγο ποτίζω, μου λέει, τους καλεσμένους.